σε ένα παιχνίδι με συναρπαστικό χαρακτήρα για τον πρώτο όμιλο της Α2 κατηγορίας ΕΨΗ, Νέοι Αλμυρού και Ασίμι, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Γάζι. Οι Νέοι Αλμυρού, παρότι προέρχονταν από μια βαριά ήττα στην πρεμιέρα, τα πήγαν εξαιρετικά απέναντι στην έμπειρη ομάδα του Ασημίου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την νίκη μέχρι και τα τελευταία λεπτά και την ισοπαλία να απονέμει ουσιαστικά δικαιοσύνη. Στο πρώτο ημίχρονο, δύο γρήγορα γκολ του Τζαγκαράκη έδωσαν προβάδισμα στους Νέους Αλμυρού. Στο 19ο λεπτό, ο νεαρός επιθετικός σκόραρε μετά από ασίστ από το βολέ του τερματοφύλακα Βασιλάκη, ενώ δύο λεπτά αργότερα αξιοποίησε με κεφαλιά τη σέντρα του Επιτροπάκη για το 2-0. Το Ασίμι όμως αντέδρασε και πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο σημείωσε 2 γκολ. Στο 21ο λεπτό με κοντινό σουτ του Στεφανάκη και στο 40ο λεπτό με τον Μακράκη να σημειώνει ένα εντυπωσιακό τέρμα ισοφαρίζοντας 2-2 για την ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νέοι Αλμυρού είχαν σπουδαίες ευκαιρίες με Κανάκη, Τζαγκαράκη και Μποάνγκα και την μεγαλύτερη στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αρβανίτη για να πάρουν την νίκη. Ευκαιρίες είχε και το Ασίμι με Στεφανάκη, Μασέλη και Χατζηκονσταντίνου. Επίσης, η Νέοι Αλμυρού διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε σε ανατροπή του Τζαγκαράκη στο 75ο λεπτό.